στη Β' και δείτε την κάμερά σας εκεί και ρίξτε τα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, εφόλης της ύλης της προηγηθήσης. Ναι. Στη Β' Αθηνών, ναι. Λοιπόν, να σας πω, επειδή οι εκλογές πραγματικά είναι οι κρισιμότερες της μεταπολίτευσης. Από το 49 κάνετε λάθος. Δεν έχω δυσκολία. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια σύγκρουση. Εδώ υπάρχει ένα κόμμα το οποίο διεκδικεί την εξουσία και το οποίο πραγματικά δεν μοιάζει με κανένα άλλο κόμμα σοβαρό και μεγάλο στην Ευρώπη. Είναι και βυσσινή. Δεν υπάρχει βυσσινή άλλο. Ακούσαμε στην αρχή της συζήτησης το δόγμα του ΣΥΡΙΖΑ ότι μπορούμε να έχουμε δημόσια τάξη χωρίς αστυνομία. Δεν είπαμε. Παράλληλα. Δεν είπαν αυτό. Έχουμε ακούσει. Είπαν ότι δεν θα έχουν όπλα, γκλόψε, θα έχουν θα μοιράζουν οι αστυνομικοί, θα μοιράζουν οι αστυνομικοί τριαντάφυλλα, εν πάση περιπτώσει. Και με τα τριαντάφυλλα θα μπορέσουμε να έχουμε δημοσιακά. Ναι, μπορεί να κάνουν και παρέα τους αντιεξουσιαστές, να βγαίνουν βόλτα στο γήπεδο. Είναι ένα δόγμα, όποιος, ναι, εν πάση περιπτώσει. Από εκεί και πέρα υπάρχει το άλλο δόγμα στο οποίο εγώ θέλω να σταθώ, το οποίο είναι ότι μπορεί να μπουν σε τάξη τα οικονομικά του τόπου, να βρεθούν λεφτά από τον αέρα τον κοπανιστό. Αυτό λοιπόν το δόγμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το τελευταίο. Αέρα κοπανιστό. Εντάξει. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι τα δύσκολα θα τα φτιάξει αμέσως και τα θαύματα θα χρειαστούν 3 ημέρες. Αυτό είναι. Και για να σας, για να σας αποδείξω. 100 μέρες έχει. Για να σας αποδείξω του λόγου το αληθές, εγώ θέλω, μια και είναι ο κύριος Ίσυχος και είμαστε γνωστοί εδώ από την περίοδο της Ολυμπιακής, εκείνος ήταν συνδικαλιστής της Ολυμπιακής, εγώ υπουργός μεταφορών, είμαστε πάλι γνώριμοι. Γνώριμοι, αλλά σε αντίθετες και πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις. Και ευτυχώς. Διότι εσείς καταγραφήκατε, ξέρετε πάρα πολύ καλά, στην υπόθεση της Ολυμπιακής, ο άνθρωπος που την κλείδωσε. Μα ενώ εσείς είσαστε εκείνοι που θέλετε να την ξαναδημιουργήσετε. Εσείς είστε αυτοί που θέλετε να την ξαναδημιουργήσετε. Για να φορέσει και δεν είστε τόσο ήσυχο. Αλλά θα μιλήσω. Βεβαίως και να λοιπόν, μιλήσετε. Ακούστε λοιπόν. Εσείς θέλετε να την ξανακάνετε σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα για να φορτώνετε στους φορολογούμενους 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι επίσημη. Όπα, κύριε Ίσυχε. Αμέσως με την Air France. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αφήστε, αυτό ήταν. Με την Ολυμπιακή δεν ξανακάνετε. Ναι, ναι, ο κύριος Τσίπρας το είπε. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας στο συνέδριο του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων είπε: στόχος μας είναι να επανασυσταθεί η Ολυμπιακή. Να φορτώσουμε τους εθνικούς αερομεταφορέας. Δεν τον έχει χώρα. Κύριε, και τον έχουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δείχνει. Εμείς έχουμε δύο κρατικών συμφερόντων. Η πρώτη εθνική εταιρεία αεροπορική είναι η Λουφτάνζα. Δημοσίων συμφερόντων. Και όχι ιδιωτική. Και τα ταχυδρομεία. Και η Bundesbank. Και η ηλεκτρική ενέργεια. Όλα δημόσια είναι. Βεβαίως στη Γερμανία. Κύριε Ισυχέ. Αλλά εσείς δεν θέλετε Γερμανία. Εσείς θέλετε υποσαχάρη Αφρική. Υποσαχάρη Αφρική. Δικαιούμαι να μιλήσω. Δικαιούμαι να μιλήσω. Εσείς έχετε ήδη χάσει. Κύριε Ίσυχε, ήδη ο κύριος Χατζηδάκης σας έδωσε το δικαίωμα να επανασυστήσετε την Ολυμπιακή. Όχι. Αφήστε τον, μη σας δώσει και κανένα άλλο δικαίωμα. Θα πω κι άλλα. Γίνει και η Ουγγαρία. Παρακαλώ, εγώ θα είμαι ο τομέα. Θα υπάρξει. Κύριε Ίσυχε, ακούστε και τα επιχειρήματα τη άλλη πλευρά. Παρακαλώ και τα ερωτήματα. Αφήστε αυτό τώρα. Δημόσια εταιρεία ηλεκτρισμού. Θα υπάρξει δημόσιο ταχυδρομείο. Θα υπάρχουν δημόσιες τηλεπικοινωνίες. Θα επανακρατικοποιήσετε. Όχι αυτά που είχαμε, μπράβο, που ήταν δικά σας δημιουργήματα, μπράβο, αυτά που εσείς καταδύσατε, αυτά που Ευρώπης, θα κάνατε κομματικά μαγαζιά, κόμμα. Δεν θα είναι κομματικά μαγαζιά, θα είναι επιχειρήσεις που θα είναι στην υπηρεσία του ελληνικού λαού. Όπως στη Σοβιετική Ένωση. Έτσι είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Όπως στη Σοβιετική Ένωση. Και όχι μονοπόλια. Γιατί εσείς είστε κατά των δημοσίων μονοπωλίων και υπέρ των ιδιωτικών μονοπωλίων. Αν έχετε την καλοσύνη. Θα σας πω, κύριε Χατζηδάκη, μισό λεπτό. Πείτε μου κάτι, τώρα που σας έχω. Πείτε μου κάτι, καταργείτε ο τέτοις Deutsche Telekom. Εμείς θα επιδιώξουμε. Θα το καταργήσετε.
να έχει δημόσιο πυλώνα όπου μπορεί και όπου θα πάρετε πίσω και τον οδεύτε πίσω. Για να μην έχουμε ιδιωτικά μονοπόλια. Με τι λεφτά θα εσείς είσαστε με τα ιδιωτικά μονοπόλια. Αυτό είπα. Μάλιστα, ακούστε. Αυτό είπατε. Ακούστε λοιπόν. Έχω συγκεκριμένα πράγματα. Εμένα μου λέει ο Τσίπρας ότι δεν παίρνει πίσω. Συγκεκριμένα. Εγώ δεν σας είπα ότι παίρνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Εμείς δεν θα έχουμε δημόσια πολιτική. Δεν θα έχουμε δημόσιο πυλώνα. Εκεί που χρειάζεται η χώρα. Τίποτα δημόσιο. Οι αγρότες δεν θα έχουν δημόσια αγροτική τράπεζα. Η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει αγροτική τράπεζα. Οι αγρότες δεν έχουν αγροτική τράπεζα. Τα λεφτά που θα τα βρει. Μπορώ να πω δύο λόγια. Για πες μου γιατί τώρα δεν θα. Όχι κύριε μου, όχι κύριε μου. Όταν περάσει το 3% θα ξαναμιλήσει. Λοιπόν, έχουμε περάσει ήδη να ξεκινήσει. Πολύ σύντομα, τέσσερα ερωτήματα τα οποία θέλω να απαντήσει ο κύριος Ίσυχος. Ένας, όχι ο Νέο. Όποιος θέλει. Ναι, αλλά εσείς μην απαντάτε. Αλλά θα τα πω. Εντάξει, μισό λεπτό. Μα για όνομα του Χριστού. Να βάλω σε μια συζήτηση. Για να μπορώ να μιλάω. Αλλιώς θα φωνάζω. Κοίτα, κοίτα εδώ. Θα φωνάζω και εγώ τώρα. Δεν έχω και δυνατή φωνή ως κύριος Χατζηδάκης. Τώρα γιατί εσείς πετάγεστε. Συγγνώμη, δεν πρέπει να με πείτε. Καλά, νέα πολιτικό. Πάρτε και ένα φράσμα. Είναι ευχάριστο που είναι στο τραπέζι. Είναι ευχάριστο, κύριο Χατζηδάκης, που είναι στο τραπέζι. Είναι ευχάριστο που μιλάει, γιατί μιλάει πάντα με ευθύτητα και ειλικρίνεια. Εγώ εκτιμάω την ευθύτητά του, γιατί μας είχε πει για σχολεία, για νοσοκομεία που θα ανοίξουν όταν θα κλείσει η Ολυμπιακή. Θα θυμάστε, κύριε Χατζηδάκη, τα σχολεία. Τα θυμάστε, τα θυμάστε τα σχολεία και τα νοσοκομεία που θα σας πω για όλα. Τα θυμάστε. Θα σας πω για όλα αν μιλήσω. Παρακαλώ. Να μιλήσω. Έλα, μίλα κύριε Χατζηδάκη μου. Ερώτημα πρώτον. Τέσσερα ερωτήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κόψει, λέει, θα ζητήσει να κοπεί το 50% του χρέους. Θα πάει στο κοινοβούλιο της Φιλανδίας, της Σλοβανίας, της Σλοβακίας. Και χωρών φτωχότερων από εμάς και θα του πουν όχι. Ποιο είναι το σχέδιό του? Το σχέδιο που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το σχέδιο του Σπύρου Καλογύρου σε μια παλιά ελληνική ταινία. Θα κάνουμε γιουρούσι παιδιά στον κάμπο και μετά βλέπουμε. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα. Πιο συγκεκριμένο και πιο επώδυνο ακόμα. Την επόμενη χρονιά, αυτή τη χρονιά, λείπουν από τον προϋπολογισμό, λείπουν για να πληρώσουμε παλιά χρέη 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα λεφτά. Από πού θα τα βρει ο ΣΥΡΙΖΑ? Από τις αγορές, από τις αγορές, από πού θα τα βρείτε? Έχουμε την ειδική πιστωτική γραμμή. Αφήστε τώρα, απαντήστε εσείς. Θα σας απαντήσω εγώ μετά. Θα σας απαντήσω εγώ μετά. Μάθετε να έχετε τουλάχιστον ένα στοιχειώδη σεβασμό στη συζήτηση. Ακούμε, είμαι εδώ πέρα 50 λεπτά, δεν διέκοψα κανένα σας. Είπατε τις απόψεις σας, ήταν σοφές, χρήσιμες, είχαν προστιθέμενη αξία στο δημόσιο διάλογο. Αφήστε να πω κι εγώ κάτι, εν πάση περιπτώσει, που δεν ξέρω, αλλά δικαιούμαι να το πω. Έτσι, λοιπόν, σωστός. Δεύτερο ερώτημα. 16 δισεκατομμύρια, 15-16, λείπουν από τον προϋπολογισμό. Πρέπει να πληρώσουμε τοκοχρεωλήσια παλιά. Εμείς θα τα βρούμε από την ειδική πιστωτική γραμμή και από τις αγορές συνδυαστικά, γιατί θα λειτουργήσει ως μαξιλαράκι η ειδική πιστωτική γραμμή. Εσείς από πού θα τα βρείτε? Ή από την Τρόικα, με την οποία δεν θέλετε να έχετε καμία επαφή. Ή από τις αγορές που θα τις χορέψετε πεντοζάλια, αλλά τα spreads έχουν ανέβει πάρα πολύ ψηλά, ή από τη Βενεζουέλα και τη Βολιβία. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Τρίτο ερώτημα. Ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε 12 δισεκατομμύρια για να καλύψει άμεσες κοινωνικές ανάγκες. Οι δαπάνες του προϋπολογισμού, οι πρωτογενείς είναι 49, για να έχει ο κόσμος αίσθηση της τάξης μεγέθους. Αυτά τα 12 δισεκατομμύρια από πού θα τα βρείτε? 4 έμφυα είναι αυτά. 4 έμφυα. Τρομάζω λοιπόν, που το ακούω. Από εκεί και πέρα, λέτε μεταξύ των άλλων ότι θα τα βρείτε από τα 3 δισεκατομμύρια. Θα πάρετε 3 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Μα αυτά πρέπει να έχετε άδεια της Τρόικα. Δεν μπορείτε να τα αγγίξετε. Δεν ανήκουν στη χώρα. Γιατί, τι λέτε? Είστε κόμμα εξουσία. Γιατί δεν τα διαπραγματευτήκατε ποτέ. Και τελευταίο ερώτημα. Ακούστε κύριε Ίσυχε. Και τελευταίο ερώτημα. Λέτε ότι θα καταργήσετε. Εσείς μου τη χαλάτε όλοι. Εγώ κλείνω την τοποθέτησή μου. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει όλους τους μνημονιακούς νόμους. Δηλαδή τους νόμους που έχουν ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας.
και θα σταματήσει όλες τις αποκρατικοποιήσεις και θα κάνει και όλα αυτά που περιέγραψε πολύ εύγλωτα ο κύριος Ίσυχος. Θα κάνει δημόσιο φορέα αερομεταφορών. Δημόσιο ΟΤΕ. Είναι αυτή η προτεραιότητά μας. Μα είναι αυτή η προτεραιότητά μας, κύριε Κατζηδάκη. Εσείς αυτό καταλάβατε ίσυχε, από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Θα σας πω μετά. Με τη μεγάλη επενδυτική σας εμπειρία στο κόμμα, πιστεύετε ότι θα υπάρξει κάποιος τρελός επενδυτής που σε μια σοβιετική οικονομία με όλες αυτές τις μαρξιστικές οξασίες από 200 χώρες του κόσμου, από 200 χώρες του κόσμου θα έρθει να επενδύσει. Θα καταδικάσετε τους σημερινούς ανέργους σε μόνιμη ανεργία και από εκεί και πέρα θα διώξετε επιχειρηματίες, θα κλείσετε επιχειρήσεις. Όλα αυτά δεν είναι συνθήματα. Είναι συγκεκριμένα ερωτήματα και δεν έχουμε ακούσει καμιά συγκεκριμένη απάντηση. Όχι, εγώ θα μοιράσω λόγο. Οι μαθητές του Γιώργου Παπανδρέου. Εγώ θα μοιράσω λόγο. Τα υπάρχουν στο Τετράγωνο και στον Κύβο. Τέρμα. Όχι, κυρία μου. Εγώ θα μοιράσω λόγο. Εγώ φέρω την κόκκινη κάρτα και το μισό λεπτό ταυτόχρονα. Όχι.